Όρισε και πάλι και πιο επίσημα. Έχω πάρει τη θέση μου εδώ στα του καναπέ. Εννοείται, βολέψου εκεί να τα πούμε έτσι ωραία, αναπαυτικά. Πώς είσαι, Θανάση, με αυτή την περίοδο? Ωραία. Καλά, ελπίζω. Γιατί ήταν ένας χειμώνας περίεργος και ιδιαίτερος. Και περίμενα πώς και πώς το καλοκαίρι. Έχεις τα πλάνα σου, έτσι, διακοπές, τα έχεις προγραμματίσει? Ναι, οπωσδήποτε. Χρειάζεται ένα ιδιαίτερο χαλάρωμα φέτος. Ήταν έντονος ο χειμώνας όσον αφορά και τα επαγγελματικά και τα προσωπικά. Ήταν τρεις παραγωγές θεατρικές που υπήρχαν έτσι με επιτυχία, οι δύο από την Alpha Square του Αντρέα Ραούζου, σκηνοθεσία, και η πρώτη που ήταν στην ΕΘΑΛ, στη Λεμεσού, σε σκηνοθεσία του Μωαΐμι. Οπότε αρκετά έντονο το όλο. Είχα και διάφορες έτσι αλλαγές γενικότερα στη ζωή μου, οπότε το περίμενα το καλοκαίρι ιδιαίτερα. Τι αλλαγές, έτσι, έχεις κάνει τον απολογισμό σου δηλαδή για τη χρονιά που πέρασε? Ακόμα τον μετράω. Είναι μεγάλες αλλαγές? Μεγάλες είναι οι αλλαγές. Αλλαγές όσον αφορά αλλαγή, είτε είναι σπίτι, είτε είναι προσωπικά, είτε είναι σκέψεις, είτε είναι γενικότερα. Όσο περνάει και η ηλικία, πάμε κάπου αλλού, τα βάζουμε κάτω και όντως βλέπουμε ότι αλλάζουν τα πράγματα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Και ας λένε κάποιοι ότι η ηλικία είναι ένα νούμερο, για μένα δεν ισχύει, θεωρώ ότι είναι μια πορεία, οπότε μην κοροϊδευόμαστε, δεν μπορούμε να πούμε ότι αχ, ναι, θα ήθελα να ήμουν 20, δεν θα ήθελα βέβαια εγώ να είμαι 20, ή ξέρω εγώ νιώθω πάντα νέος, όχι, δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι. Αλλάζει ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος συμπεριφοράς του σώματος, αλλάζουν πολλά. Και πρέπει να συμφιλειωθούμε με όλο αυτό, ναι, για να μπορέσουμε να πορευτούμε. Έχει καιρό δηλαδή που σκεφτόσουν να κάνεις αυτές τις αλλαγές στη ζωή σου? Κοίταξε, κάποιες αλλαγές δεν είναι, έρχονται αναπόφευκτα. Ναι. Δεν το ορίζεις για κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα πρέπει να είσαι αρκετά δυνατός για να τα αντιμετωπίσεις, γιατί είναι κάτι καινούριο. Ναι. Είτε είναι ένας χωρισμός, είτε είναι μια αλλαγή τοποθεσίας που πρέπει να μείνεις αφού έμενες αρκετά χρόνια πριν. Οπότε αυτό είναι μια άλλη οπτική την οποία πρέπει να τη δεις διαφορετικά. Ναι. Θανάση μου, εκτός από το ταλέντο, έτσι, το αστήρευτο, πραγματικά τα έλεγα και στην αρχή, είσαι ένας άνθρωπος που καταρχάς ήρθε στην Κύπρο μας για να μείνεις. Έτσι, έχεις πλουτίσει τα θέατρά μας, έχεις κάνει πάρα πολλές δουλειές, είσαι και ένας άνθρωπος ντόπρος. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ σε σένα, γιατί τα είπαμε και πέρυσι, έτσι, που είχαμε την ευκαιρία να γνωριστούμε και παρακολουθώντας και σε άλλες συνεντεύξεις, πάντα με ευθύτητα, πάντα δηλαδή. Μοιράζεσαι πράγματα, έτσι, πιο δικά σου, σκέψεις σου, βιώματά σου. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπαίνεις ποτέ σε καλούπια. Πιστεύεις ότι σου έχει τύχει μάλλον λόγω της ευθύτητάς σου, του αυθορμητισμού σου, να έχεις παρεξηγηθεί και αυτό να είχε αντίκτυπο, ξέρω εγώ, στη ζωή σου, στη δουλειά σου, αυτό έχει ένα τίμημα. Στις διαπροσωπικές σου σχέσεις? Σίγουρα, παντού αυτό. Είτε από το δημοτικό θυμάμαι, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, στη σχολή μου, πάντα όταν κρατάς μια στάση η οποία ενοχλεί κάποιους άλλους, έχει ένα τίμημα. Η στάση δικιά μου είναι πάντα να θέλω να φωνάξω ότι βλέπω ότι είναι δίκαιο, ότι υπάρχει αλήθεια. Αυτό το πληρώνω ακόμα, δεν είναι εύκολο. Και για να μπει σε καλούπια πρέπει να ξεχνάς λίγο τις αλήθειες. Οπότε γι' αυτό και δεν είμαι σε καλούπια. Προσπαθώ μερικές φορές, γιατί πρέπει να επιβιώνεις κιόλας. Αλλά δεν υπάρχει δύσπνοια, δυσφορία, οπότε βγαίνεις έξω να ανασάνεις. Κάποιοι τα καταφέρνουν σε αυτά τα καλούπια. Εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω με τίποτα. Έχεις προσπαθήσει να πεις, εντάξει, θα τα κρατάω πλέον για μένα, να προσπαθήσω, να αλλάξω, δηλαδή να καταπιέσεις τον εαυτό σου, τόσο ώστε να... Άντε, ας μην ανοίξω το στόμα μου να πω εδώ κάτι, ας μην ασχοληθώ. Όμως, αλλά καταπιέζεις τον εαυτό σου. Γίνεται έκρηξη μετά, οπότε πρέπει σιγά σιγά να διοχετεύεται αυτή η ενέργεια, γιατί έτσι... Εγώ είμαι σαν άνθρωπος και πολλές φορές υπάρχουν παρεξηγήσεις αυτό, ή κάποιοι άλλοι, ακόμα και συνάδελφοι μου λένε, ρε παιδί μου, να είσαι λίγο πιο μαζεμένος, γιατί πρέπει να το πεις αυτό? Δεν το λέω δεικτικά, δεν λέω για να προσβάλλω ή να κάνω. Λέω ότι, ρε παιδί μου, αυτό είναι άσπρο. Δεν γίνεται να μου το λες ότι είναι κόκκινο, με τίποτα. Αυτού του είδους αλήθειες και πραγματικότητες και κάτι που προσπαθώ πάντα στη ζωή μου, γιατί είμαι 52 χρονών τώρα. Στα 52 μου θέλω, και επειδή από μικρός το είχα,
το σεβασμό. Δηλαδή, όσο γίνεται να κερδίζουμε το σεβασμό και να απαιτούμε σεβασμό. Mm-hmm. Γιατί, βέβαια, δεν είναι ωραίο να απαιτείς το σεβασμό. Το σεβασμό πρέπει να τον έχεις εδώ μπροστά σου και να τον αγκαλιάζεις. Αν τον απαιτείς το σεβασμό, κάτι λάθος γίνεται. Ναι. Είσαι άνθρωπος που υπερασπίζεται τον εαυτό του, τα δικαιώματά του. Έχεις βρεθεί ποτέ μπροστά σε κάποιο συμβάν ή περιστατικό που χρειάστηκες να μπεις μπροστά για έναν συνάδελφό σου, για έναν συνάνθρωπό σου, βέβαια, να τον υπερασπιστείς? Αυτό ακριβώς είναι το θέμα, ότι και για πράγματα τα οποία δεν με αφορούν, παίρνω θέση. Εκεί έχω διπλό τίμημα. Δηλαδή, κάτσε, εσύ γιατί τώρα, πού κολλάς, γιατί το κάνεις, τι ψάχνεις εσύ τώρα. Μα δεν είναι το θέμα του ψάχνω, δεν βλέπεις ότι αυτό είναι το σωστό και το λένε και οι άλλοι. Ναι, και την έχω πληρώσει, την έχω φάει για τα καλά. Φαντάζομαι και μπορεί να, έτσι, να δέχτηκες και πιο ακραίες συμπεριφορές, έτσι και πιο... Ναι, γιατί σου λέω και από το σχολείο και από το... Πάντα όμως αυτά υπήρχαν, έτσι. Και από τη σχολή μου, αν το κάνεις αυτό δεν θα πάρεις... Ήταν να πάρω ένα χρηματικό ποσό γιατί, σαν βραβείο για τη βαθμολογία μου, μου αφαιρέθηκε. Δηλαδή, έχει τιμήματα όλο αυτό. Αλλά τη στιγμή που, αν είσαι έτσι σαν άνθρωπος, λες εντάξει, ζορίζεσαι λίγο, νευριάζεις, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να είμαι αυτού του είδους ο κόλακας για να είμαι δίπλα σε σένα και να είμαι πάντα δίπλα σου. Δεν θα μπορούσα με τίποτα. Γι' αυτό και οι φίλοι σου, έτσι, ακόμη και οι φίλοι του χώρου, έτσι, που έχεις αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις, είναι μετρημένοι στα δάχτυλα. Ναι, γιατί μέσα από τη δουλειά μας γνωρίζουμε πολύ κόσμο. Οι φίλοι αυτοί που θα ξέρουν τα προσωπικά μου και θα ανοίξουν την πόρτα του σπιτιού μου, είναι πολύ λίγοι. Θανάση μου, πώς βλέπεις τα πράγματα στην Κύπρο, τις παραγωγές? Έβλεπα κάτι πριν από λίγες μέρες, μια ανάρτηση που είχες κάνει, κάτι είχες... Ξέφραζες κάποια λόγια, τέλος πάντων, για την κατάσταση που επικρατεί στο θέατρο, για την ηλικία, για τα άτομα άνω των 50 που ψάχνουν να βρουν δουλειά, ότι από ό,τι φαίνεται αυτό έχει επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και το θέατρο, έτσι. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά πρέπει και ήδη στο Εθνικό της Ελλάδος. Και το έχω ξανακούσει, ότι γίνονται πριν βγει μια παράσταση, φαντάζομαι ότι... Για κροάσεις. Ναι, ζητάνε, ξέρω εγώ, κάθε παραγωγή τα εξής. Ναι. Την ηλικία, αυτό, και το έχω ξανακούσει αυτό το παράπονο, ότι είναι συγκεκριμένος ο ηλικιακός αριθμός και κάποια, τέλος πάντων, χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει, ένας ηθοποιός. Αυτό είναι. Και ήδη στο Εθνικό της Ελλάδος βάζουν ένα όριο, δηλαδή θα πρέπει ένα ποσοστό να είναι από 55 και πάνω ηλικία. Mm-hmm. Γιατί τώρα μπήκαμε τα τελευταία χρόνια μια ομάδα ηθοποιών που ήμασταν παλιά. Για παράδειγμα, στον ΘΟΚ τώρα, ναι, δεν μπορούμε να είμαστε γιατί μικραίνουν τις ηλικίες ακόμα και σε ρόλους. Τώρα άκουγα ότι θα ανεβεί ένα έργο το οποίο είναι ηλικιακά είναι πιο πάνω. Θα γίνει με ηλικιακά πιο κάτω. Και αφού τοποθετηθήκαμε κάποιοι συνάδελφοι ότι δεν γίνεται να είναι μέχρι 35 χρονών ηλικιακή σκηνική ηλικία, τώρα τελικά ευτυχώς και μάλιστα έστειλα και για ακρόαση, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, είναι ως 55 και σε ένα άλλο έργο ως 60. Κάτι που πρώτη φορά το βλέπω ότι γίνεται, ότι θα δεχτούν και πιο μεγάλου σε ηλικία. Ενώ εσύ τα έπιασε και τόπο όλο αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν κάτι θα ακούστηκε για να γίνει. Αναφέρεσαι σε αυτή την παραγωγή που θα γίνει το καλό. Ναι, κοίταξε, γιατί κακά τα ψέματα, ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, που ήμουνα και αρκετά χρόνια εκεί, και έγιναν πολλοί και σπουδαίες δουλειές και γίνονται και πάντα θα γίνονται. Είναι ένα κέντρο το οποίο παράγει πολλή δουλειά καλή. Επιθυμούμε όλοι να περάσουμε από εκεί, γιατί δεν είναι μόνο το οικονομικό που είναι καλύτερο, είναι και οι συνθήκες, είναι και οι ρόλοι που σου δίνουν και όλο το πράγμα το αγκαλιάζεις διαφορετικά. Ναι. Γι' αυτό και γίνεται και ένας πανικός όταν γίνονται ακροάσεις για τα συγκεκριμένα έργα και πάει πολλοί κόσμος. Είναι πανικός από τον κόσμο και από τον που περιμένει κόσμο... να τον πάρουν. Υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο για τη νέα χρονιά, κάποια συνεργασία? Υπάρχει κάτι που είναι με ερωτηματικό. Δεν ξέρω αν θα γίνει. Μέσα γύρω στο Φλεβάρι θα είναι αυτό, όσον αφορά το θεατρικό. Υπήρξε μια ατυχία, ενώ ήμασταν σχεδόν στο να γίνει μια δουλειά τηλεοπτική. Mm-hmm. Μας ενημέρωσαν τελικά ότι δεν θα γίνει. Είναι αυτά που τα πάντα
Γι' αυτό και εγώ το λέω ότι αν δεν υπογράψω, δεν το σιγουρεύομαι τίποτα. Κρατάω πάντα το μικρό αυτό καλάθι, γιατί δεν μπορώ να ακούω σιγουριά και «Α, ναι, αυτό θα γίνει σίγουρα, σίγουρα». Δεν πιστεύω τίποτα. Και μερικές φορές παληθεύεται. Ναι. Και περιμένουμε κάτι άλλο. Πάμε για τα άλλα πράγματα. Κάνεις και ραδιόφωνο, είναι γνωστή και η αγάπη σου που έχεις για το ράδιο. Το ράδιο τώρα που έχουμε γυρίσει πρωί, πρωί. Με τη Λίνα Ζαντή, 7 με 10 στον Enjoy, 99,5 στη Λευκοσία, και είναι πραγματικά το ράδιο, ή το αγαπάς ή δεν το αγαπάς. Mm. Είναι κάτι το οποίο με ξυπνάει ωραία και από ό,τι βλέπω ξυπνάει και ο κόσμος ωραία και έχουμε κάνει ωραίο ντουέτο με τη Λίνα και το ευχαριστιόμαστε πραγματικά. Ασχολείσαι και με κάτι άλλο, κάνεις κάτι άλλο, Θανάση μου, γενικότερα, και τώρα έτσι κουβεντιάζοντας λίγο, είναι και το επάγγελμα το δικό σας, γιατί έχω μιλήσει και με πολλούς συναδέλφους εδώ που υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, αν θα γίνει αυτή η παράσταση, αν δεν μέχρι να υπογράψω, πώς είναι στη δική σου περίπτωση? Έχεις την ανάγκη να κάνεις κάτι άλλο, θες να κάνεις κάτι άλλο, το κυνηγάς δηλαδή να χτυπήσεις και την πόρτα για να βρεθεί κάτι αλήθεια, για τη νέα χρονιά? Ναι, η αλήθεια είναι ότι αναγκαστικά όταν δεν βγαίνει μέσα από το θέατρο ή από τη δουλειά μας, αναγκαστικά θα πρέπει να κάνεις κάτι άλλο. Τώρα, ευτυχώς, μέχρι στιγμής, πέρα από την εποχή του COVID, που δούλεψα στα Rapid, που ήταν κάτι πολύ επώδυνο και δύσκολο για μένα, για 6 μήνες δούλευα. Δεν το ήξερα. Κατέγραφα. Αλήθεια. Ναι, ευτυχώς παρουσιάστηκε όμως αυτό, γιατί δεν θα είχαμε κάτι να κινηθούμε. Δηλαδή, με το επίδομα μόνο που είχαμε πάρει ένα ποσό συγκεκριμένο, δεν θα τα βγάζαμε πέρα. Και τι ποσό, ναι. Ναι, και οπότε είχα μπει σε αυτό το τρυπάκι και ήταν μια άλλου είδους εμπειρία. Αρκετά δύσκολη, αλλά εμπειρία. Ευτυχώς δεν έχει τύχει να πάω σε κάτι άλλο πέρα από τη δουλειά μου. Mm-hmm. Δηλαδή κάνω και μεταγλωτήσεις που γίνονται αρκετές εδώ. Η φωνή μου χρησιμοποιείται είτε σε voice-over, σε διάφορα, και είναι κάτι το οποίο το λατρεύω mm-hmm. και αυτό. Ευτυχώς. Αλλά είναι παντού δύσκολα και παρατηρώ ότι... Παντού, όπως το είπες. Παντού και σε όλες τις ηλικίες. Ήμουν τυχερός στο ότι... στην ηλικία μεταξύ 30 με 45 ήταν χρονιές οι οποίες ευχαριστιόμουν και τους ρόλους και τις δουλειές μου και τηλεόραση και θέατρο. Είναι πιο δύσκολο τώρα για τους νέους πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, και κυρίως είναι αυτό που είπες, γενικότερα έχουν πληγεί οι δουλειές, τα επαγγέλματα και αφορά όλες τις ηλικίες. Αλλά για το δικό σου το χώρο, Θανάση μου, τι θα έλεγες τώρα σε παιδιά που μπορεί να μας βλέπουν και να θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το χώρο? Ξέρεις κάτι, δεν μπορείς να πεις κάτι. Δηλαδή, τι να πεις, «Α, είναι πολύ δύσκολο, μην το κάνεις». Με τίποτα, γιατί όταν εγώ ρώταγα, που ήμουν πιτσιρίκι, μου έλεγαν, υπήρχαν άνθρωποι που μου λέγανε, «Φύγε μακριά, βρες κάτι άλλο, ούτε για αστείο». Υπήρχαν κάποιοι που έλεγαν, είτε στο πούμε είτε δεν στο πούμε. Αν το θέλεις, θα το κάνεις και φάει τα μούτρα σου. Έτσι θα γίνει. Δηλαδή, το θέλεις, ψάξ το. Ναι. Μπορεί να γίνεις αστέρας του Hollywood. Μπορεί να γίνεις, ξέρω εγώ, να παίζεις στην Ανδρολίκου, σε χωριό που παίζαμε κάποιες παραστάσεις μέσα από περιφερειακά θέατρα. Το θέμα είναι εσύ πώς θα το ψάξεις. Πιστεύω ότι δεν θα είναι ποτέ κάποιος αποτυχημένος. Ιδίως στο χώρο το δικό μας. Κανένας ποτέ δεν είναι αποτυχημένος. Γιατί και τη στιγμή που το έχει σκεφτεί να ασχοληθεί με αυτό που λέγεται θέατρο, ήδη έχει κερδίσει κάτι. Έτσι είναι. Εσύ είσαι στην Κύπρο εδώ περισσότερα από 25 χρόνια. Είσαι στην Κύπρο μας, έχεις ζήσει και τις καλές αυτές τις εποχές, τις χρυσές που γινόντουσαν και πολλές παραγωγές. Μπορεί να συμμετείχες και σε 7 παραστάσεις, να πούμε, έτσι, μέσα έτσι, σε ένα ακριβώς, χρόνο. Ναι. Έχεις βιώσει δηλαδή και την πορεία και την εξέλιξη. Και ερχόμενος στο σήμερα, βλέπουμε ότι δεν γίνονται και τηλεοπτικά, να πούμε, πολλές παραγωγές. Τι πιστεύεις ότι δεν γίνονται? Και θέμα είναι το οικονομικό, γιατί έχουν μειωθεί αρκετά τα κόστα, οπότε βλέπω νεαρά παιδιά, όπως και στην Ελλάδα που είναι βάναυσο αυτό για μένα. Σημασία έχει ότι συμμετέχεις σε αυτήν την παραγωγή. Τώρα αν θα πληρωθείς, είναι άλλο. Και υπάρχουν πολλοί κόσμοι ο οποίος δεν πληρώνεται για κάποιες παραγωγές που ακούω στην Ελλάδα.
είναι κάτι που έχει μειωθεί, λες ρε παιδί μου, και τους ηθοποιούς τους αφήνουν τελείως την απέξω. Ακόμα και οι αφίσες παλιότερα, και έβλεπα και στον ΘΟΚ, γινόντουσαν οι αφίσες και ήταν το έργο, ο συγγραφέας, ο σκηνοθέτης και οι συντελεστές, οι οποίοι ήταν πολύ σημαντικό να καταγράφεται ο καθένας που παίζει στη σκηνή. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτό τώρα. Ή ξέρω εγώ στην Ελλάδα μπορεί να υπάρξει και να πει ο τάδε ρόλο από τον τάδε, επειδή είναι γνωστός από την τηλεόραση ή από οπουδήποτε άλλο. Αυτό είναι λίγο προσβάλλει τους υπόλοιπους συναδέλφους. Πρέπει να είναι μια προστασία για όλους μας. Είμαστε σε αυτή τη δουλειά. Είναι ο τάδε, ο τάδε, ο τάδε. Γιατί όταν παραμένει, όταν θα ψάξεις μετά από καιρό στο διαδίκτυο για να βρεις κάτι, είτε αφήσει είτε οτιδήποτε, βάλε να δεις και ποιοι είναι, που δεν θα είναι εύκολο να το ψάξεις και να το βρεις. Κάτσε να βρεις και να θυμηθείς. Ενώ παλιότερα γινόταν, υπήρχε μια προστασία και μια αγάπη για τους συναδέλφους. Κάτι που πιστεύεις ότι δεν ισχύει τώρα? Όχι, όχι. Σιγά σιγά ρομποποιούμαστε λιγάκι, σαν το ρομπότ που βγάλετε που υδρώνει. Το ρομπότ, πάπα. Σε τρομάζει όλη αυτή η εξέλιξη της τεχνολογίας, έτσι όπως έχουν αλλάξει τα πράγματα και με την τεχνητή νοημοσύνη? Σίγουρα, σίγουρα. Και αν είσαι λίγο παραπάνω το κανονικό συναισθηματικό, αυτά τα βλέπεις. Αλλά γέλαγαμε το ρομπότ που υδρώνει, γιατί λέγαμε τουλάχιστον, παιδιά, το ρομπότ να μην υδρώνει. Αν είναι να έχει λειτουργίες που ζορίζουν τον άνθρωπο, τι να το κάνει. Βέβαια, και να μυρίζει κιόλας, που ήταν η απορία του Νικόλα. Έτσι ακριβώς. Αλλά ναι, είναι αναπόφευκτο όμως. Δεν γίνεται εξέλιξη. Φεύγουμε, φεύγουμε, φεύγουμε. Ό,τι και να πούμε τώρα, είτε μαζέψουμε το καλαμάκι, είτε δεν το μαζέψουμε. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Είναι μέσα στην πορεία μας όλο αυτό. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι που ήρθες σήμερα και τα είπαμε με τους τηλεθεατές μας. Κάθε καλό να σε ευχηθώ. Σίγουρα καλό καλοκαίρι να ξεκουραστείς, έτσι να φορτίσεις τις μπαταρίες σου. Μακάρι, το έχω ανάγκη, και σε εσάς ό,τι καλύτερο. Και με τη νέα σεζόν.